Από τις 12 Ιανουαρίου θα τεθεί σε ισχύ η αγορανομική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να μην πληρώνουν το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν αν δεν πάρουν απόδειξη για νικής. Τώρα είναι σωστό, για άλλους είναι σωστό, για άλλους δεν είναι βασικά. Γιατί άλλοι δίνουν απόδειξη, άλλοι δεν δίνουν. Αλλά εμείς οφείλουμε να ζητάμε απόδειξη. Οφείλουμε να ζητάμε απόδειξη. Είναι υποχρεωμένοι να δίνουν απόδειξη. Να μην δίνει κανένας απόδειξη. Κανένα να μην δίνει απόδειξη. Γιατί δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι να ψωνίσουν. Πώς θα παίρνουν απόδειξη. Δεν θα πηγαίνουν. Ύστερα, και ένα παιδί παίρνει απόδειξη. Το κράτος. Θα ωφεληθεί αυτός που θα δώσει την απόδειξη. Ωφελείται το κράτος. Δεν πληρώνουμε. Αν δεν μας δίνουν. Δεν είναι επόμενο. Αν δεν γίνει έτσι, πώς θα πάμε μπροστά. Το κράτος αντί να πιένει, χαμηλώνει. Παιδί μου, σε κάθε δοσοληψία είναι τρεις. Αυτός που δίνει, αυτός που παίρνει και το κράτος. Που κάθε δίπλα και κάνει το χέρι του έτσι, αλλά κανείς δεν του δίνει συνήθως. Πρέπει λοιπόν να, δίνει και, να παίρνει και κάτι το κράτος. Για να έχει να μας δίνει και εμάς. Οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να αναρτούν σε εμφανές σημείο του καταστήματος πινακίδα στα ελληνικά και τα αγγλικά, που θα αναγράφει ότι ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, απόδειξη ή τιμολόγιο, ενώ το ίδιο κείμενο θα αναγράφεται και στους τιμοκαταλόγους καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. Γιατί υπάρχουν χίλιοι τρόποι και απόδειξη να μην σου δώσουν και τα λεφτά σου να δώσεις. Το λοιπόν σας. Θεωρητικά σωστό, δεν το κάνουμε. Δυστυχώς. Πάντως ότι κάτι πρέπει να εισπράττει το κράτος, είναι γεγονός. Θα σηκώνεσαι, κοπέλα μου, να φύγεις χωρίς να δίνεις φράγκο. Αυτό θα κάνουμε. Όχι, ο καθένας θα βάλει στη θέση του, να μπει στη θέση του. Αλλιώς χαθήκαμε. Αυτό για μένα. Κανείς δεν δίνει απόδειξη. Με τα λόγια δίνουν. Αλλά και αντί που τσέχουν που παίρνουν από Αλβανούς, από Ιαπωνέζους, δεν παίρνουν απόδειξη. Γιατί η κρόιδα είναι άδρα. Στην περίπτωση μη ενημέρωση των καταναλωτών με τον τρόπο αυτό, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ εκτός των άλλων κυρώσεων. Αν οι ίδιοι δεν εκδίδουν παραστατικά, τα ελεγκτικά όργανα θα είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιούν τις παραβάσεις στην Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις, καθώς συνιστά φορολογική παράβαση.